Έχει απασχολήσει τη φετινή χρονιά εμάς και είδαμε ότι απασχόλησε και εσάς. Έγινε, δεν είναι κακό, είναι ανθρώπινο. Αναπτύχθηκε ένα αίσθημα, μια ανθρώπινη σχέση κατά τη διάρκεια της χρονιάς εδώ μέσα σε αυτό το πλατό. Ανθρώπινο. Είναι η καθημερινή συνεργασία, η επαφή, ναι, και τα λοιπά. Κοινά όνειρα. Για τους άντρες. Κοινά όνειρα. Όλα είχαν ξεκινήσει. Πάρκινγκ δίπλα-δίπλα, αυτά, η τουαλέτα κοινή. Όλα είχαν ξεκινήσει κάπως έτσι. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτά που προστάζει η καρδιά? Δεν είχε άλλο γεια. Η κοινωνία τους κατακρίνει. Σταματήστε βρε, λίγοι άντρες μείνατε. Μη μας το χαλάτε, Αντώνη και Κωστάκη, έλειος. Αλλά αυτοί, το χαβά τους. Μανακό. Θα αντέξουν την κατακραυγή ή θα λυγίσουν κάτω από την πίεση της πουριτανικής ελληνικής νοοτροπίας? Δεν υπάρχει πιο άγριο αγόρι από τον Κώστα, τον floor manager, το ράδιο αρφίλα που κάνει φυλάκια με τον κανάκι. Η συνέχεια στις οθόνες σας. Brokeback Mountain 2, το floor manager που με αγάπησε. Πώς να το θυμόμαστε, φτάνει, okay, είχε γίνει και ταινία το Brokeback Mountain 2, έτσι είχαμε ξεκινήσει. Μετά η αλήθεια είναι ότι περάσαμε κάποιες ευχάριστες μέρες παρέα και για πρώτη φορά βγάζουμε και τα προσωπικά μας στον αέρα, στιγμές μέσα από το σπίτι, όπου τα βράδια μας ήταν κάπως έτσι. Εμείς βγάλαμε τη ζωή μας και ζούσαμε στιγμές και έχουμε και κάποιες φωτογραφίες μας να σας δείξουμε. Ζούσαμε τέτοιες στιγμές που είναι εδώ στον υπολογιστή μου με το αγόρι αυτό. Δεν έχουμε τον υπολογιστή μου, γιατί δεν τον έχουμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όλα αυτά φέραν μια προσωπική επιτυχία και σε επαγγελματικό επίπεδο στον Κωστάκη, ο οποίος από εκεί που ήταν ένας απλός υπάλληλος βρέθηκε με το δικό του ΙΕΚ. Είσαι μάνατζερ και θέλεις να γίνεις φλόρ. Θέλεις να γευτείς την επιτυχία. Θέλεις. Η επιλογή είναι μία. Η ΕΚ Κωστάκης Floor Managers. Σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση σε καθημερινές τηλεοπτικές εκπομπές. Η ΕΚ Κωστάκης Floor Managers. Για να τραβάς επάνω σου τα φώτα της δημοσιότητας. Κωστάκης εις Διονύσιος. Για να σκληραγωγηθείς. Γιατί να είσαι τόσο αυστηρό αγόρι, πες μας. Για να λες πόσος χρόνος απομένει. Πόσο χρόνο θα έχουμε στο τελευταίο μέρος? 12. Για να αποκτήσεις ειδικότητα στις μεταφιέσεις. Τι είναι εσύ συχνά και κυκλοφορείς σε... Όχι πολύ συχνά. Όχι. Σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία και τέτοια. Αν είναι να εξυπηρετηθούμε καλύτερα. Για να φυλάς όμορφα αγόρια. Η ΕΚ Κωστάκης, floor manager. Το θυμόμαστε και αυτό. Το θυμόμαστε. Πήρατε μια αίσθηση του τι θα ήθελα να πω. Έτσι λοιπόν το ΙΕΚ Κωστάκης βρέθηκε με την επαγγελματική του αποκατάσταση, επιχειρηματίας πλέον με το δικό του το ΙΕΚ. Ενώ από άλλες εκπομπές άρχισαν να έρχονται οι αντιδράσεις, ναι, και το τι τρέχει με τον Κωστάκη ήταν η ατάκα παντού.
Ποια ερώτηση βασανίζει όλη την Ελλάδα? Συμβαίνει κάτι με τον Κωστάκη. Αντώνη, τι έγινε με τον Κωστάκη? Τι γίνεται με τον Κωστάκη? Συμβαίνει κάτι με τον Κωστάκη. Μετά το «κάτι τρέχει με τη Μέρη» έρχεται το «κάτι τρέχει με τον Κωστάκη». Τι κατατρέχει με τον ενηγματικό floor manager του Ράδιο Αρβίλα και όλοι ασχολούνται μαζί του? Σπάω το κεφάλι που τον ξέρω αυτό το floor manager. Είναι καλό παιδί ο Κωστάκης. Κωστάκης έφαγε! Κωστάκης εσείς, Διονύση εμείς. Τι μυστικά κρύβονται μέσα στα ακουστικά του? Γιατί είναι πάντα καθιστός? Γιατί τον λιγουρεύονται όλοι? Κωστάκης είναι δικός μου, τελείωσε! Ο Κωστάκης είναι κάτω τα χέρια του. Κάτι τρέχει. Αντώνη, τι έγινε με τον Κωστάκη? Τι τρέχει? Πού πάει, γιατί πάει εκεί? Τι γίνεται με τον Κωστάκη? Πώς πάει, με ποιον πάει? Συμβαίνει κάτι με τον Κωστάκη. Μήπως παραπάει? Τι τρέχει με τον Κωστάκη? Η ταινία που θα λύσει όλες τις απορίες σας. Σύντομα στους κινηματογράφους. Έγινε και αυτό ταινία μετά το «Κάτι τρέχει με τη Μέρη». Πολύ κινηματογράφος. Πολύ κινηματογράφος γενικότερα με τον Κωστάκη. Μετά βέβαια έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το πώς συμπεριφέρονται στους floor manager. Έτσι. Άλλαξε η ροή, άλλαξε ο πλέον ομούς. Σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Παλιότερα, άκουγες την έκφραση floor manager και νόμιζες ότι πρόκειται για κάποιο τροπικό πτηνό, κάποιο επικίνδυνο έντομο ή κάποια σπάνια ασθένεια. Τα χρόνια περνούσαν και οι floor managers εργάζονταν υπομονετικά στη σκιά, πίσω από τις κάμερες. Ώσπου ήρθε αυτός. Κωστάκη, άσε τον Κανάκη. Ωραίο παιδί ο Κωστάκης όμως. Συμβαίνει κάτι με τον Κωστάκη, Θεοδόση. Ο ένας, ο μοναδικός, ο απόλυτος floor manager Κωστάκης. Και από τότε, επανάσταση. Δείξε και το δικό μας floor manager, παιδιά. Όλο τους άλλους δείχνουμε. Όχι ο Κωστάκης. Τελάκι μου. Γεια. Γεια, παιδί. Χαρά, συνέχεια. Καλό παιδί. Κωστάρα έχουμε Κατιάν, όχι Κωστάκη. Να το τώρα. Χαμό στα τηλεοπτικά πλατό. Οι floor managers βγήκαν μπροστά στις κάμερες. Τους απίφθηναν το λόγο οι παρουσιαστές. Ας τον Κωστάκη και πάρ' τον Διονύση. Έτσι. Θέλω να κάνω ανταλλαγή. Και το τίμιο επάγγελμα του floor manager γνώρισε στιγμές δόξας. Για όλα αυτά, σε ευχαριστούμε, Κωστάκη, εσύ superstar. Χωρίς εσένα, οι floor managers θα ήταν ακόμη στη σκιά των τηλεαστέρων. Είχε αυτές τις ευεργετικές συνέπειες αναμφισβήτα. Τον έχουμε τον υπολογιστή τώρα, Κωστάκη. Ε? Μίλα εγώ. Εντάξει, τον έχουμε τον υπολογιστή. Έφτιαξε. Πω, εσύ Δημήτρη. Έρε το Δημήτρη μέσα από τα κάτω. Έρε το Δημήτρη. Ξεκινήσαμε τις διακοπές. Ξεκινήσαμε τις διακοπές. Έτσι που λες ο Δημήτρη. Έρε το Δημήτρη. Έλα Δημήτρη και εγώ. Έλα αγόρι μου. Έλα αγόρι μου. Άντε αγόρι μου. Να άλλη φορά. Να τελειώσει πιο γρήγορα. Να τελειώσει πιο γρήγορα.